μείον 10 λεπτά, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχουν τεθεί διάφορα ζητήματα και θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε όλα αυτά. Από τις βουλευτικές γίνεται η τροπολογία που της Θελιαρίτη που αφορά την Κόρινθο. Δεν θυμάμαι το νούμερό της, θα σας την πω όταν κατέβω κάτω και τη δω. Για την τροπολογία της κυρίας Βαγιονάκη, του κυρίου Παλαιομενάκη, επειδή έπρεπε να υπάρχει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, θα πρέπει να το δούμε σε κάποια υπουργική μετέπειτα τροπολογία. Δεν είμαστε αρνητικοί. Τη βλέπουμε θετικά, δεν μπορεί τώρα να την κάνουμε αποδεκτή γιατί δεν έχουμε τα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Θεωρούμε ότι οι διατάξεις για τον Αιγιαλό, ένα λεπτάκι, είναι η 2080 με γενικό αριθμό 2080 και ειδικό 2072 της κυρίας Θελερή, του κυρίου Τσόκα και του κυρίου Ψυχογιού, αυτή που κάνουμε αποδεκτή. Θεωρούμε ότι οι διατάξεις για τον Αιγιαλό, ότι ο Αιγιαλός είναι ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα του υποσυζήτησης νομοσχεδίου. Το πρότυπο ανάπτυξης που υιοθετήθηκε μεταπολεμικά από το ελληνικό κράτος δεν ακολούθησε το πρότυπο του κοινωνικού κράτους, όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στο χωροταξικό, πολυοδομικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό, τις οικονομικές παραμέτρους σε αυτό το πεδίο, τα προγράμματα κοινωνικής κατοικίας, μιας πολιτικής διατήρησης ιστορικής κληρονομιάς και της δημιουργίας ενός εκτεταμένου δικτύου δημοσίων μέσων μεταφοράς. Μπορεί η επιλογή αυτή να απάντησε αρχικά στις μεταμφυλιακά οξυμένες στεγαστικές, κοινωνικές και εργασιακές ανάγκες και να κέρδισε τη μαζική λαϊκή συνένεση, διαμόρφωσε όμως ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις για τον ενταφιασμό πολιτικών που προκρίνουν το δημόσιο έναντι του ιδιωτικού συμφέροντος και προωθούν το συλλογικό όραμα της πόλης και την αρμονική σχέση πόλης-πέθρου φύσης. Έκτοτε οι καταχρηστικές παροχές από το κράτος που εσείς δημιουργήσατε όλα αυτά τα χρόνια, συλλογικών αγαθών, όπως το δικαίωμα δόμησης και η ανοχή εκ μέρους του της αυθαιρεσίας, σε όλες τις δυνατές εκδοχές της, αποτέλεσαν τη μοναδική σταθερή σχέση του με τον ιδιωτικό τομέα όσον αφορά τα πολυοδομικά, οικιστικά και περιβαλλοντολογικά θέματα. Γιατί από επιλογή, κύριοι, της αντιπολίτευσης, ενώ την αξιωματική αντιπολίτευση και το κοινάλ, έγιναν όσα έγιναν και είστε υπόλογοι πολιτικά σαν παρατάξεις. Είστε υπόλογοι για το όραμα του συντελεστή δόμησης, της καταδάφης των διατηρηταίων, της αυθαίρετης οικοδόμησης και χρήσης της περιοριστικής περιαστικής γης, ακόμη και των Αιγιαλών, των δασών και των ρεμάτων, που συναντήθηκε με το όραμα των Ολυμπιακών Αγώνων, σε μια ακραία περιφρόνηση οποιασδήποτε συλλογικής δέσμευσης απέναντι στην κοινότητα και το δημόσιο χώρο και το μέλλον. Υπάρχει αρκετό φωτογραφικό υλικό στο Υπουργείο, στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε να σας το δώσουμε. Είστε υπόλογοι για την αυθαίρετη δόμηση, όπου εκφράστηκε με τον καλύτερο τρόπο η κρατική σας πολιτική του μαστιγίου και του καρότου και εν ολίγης σήμαινε εντοπισμό των αυθαιρετούντων, σιωπηρή ανοχή, αγαστή συνεργασία με τις κάθε είδους αρχές και εν τέλει κάθαρση της νομιμοποίησης, που απέφερε ταυτόχρονα αύξηση των κρατικών και όχι μόνο εσόδων μέσω των προστήμων. Είστε υπόλογοι γιατί το κομματικό σας παρέχω αέρα φάνταζε και συχνά ήταν επικερδές. Είστε υπόλογοι γιατί ανακατέψατε το μακιαβελισμό με τον Μπετόν Αρμέ. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, οφείλουμε όλοι με κάθε ειλικρίνεια να πούμε προς όλες τις κατευθύνσεις πως τέτοιας κλίμακας, περιβαλλοντολογικές και οικιστικές επιβαρύνσεις που συνέβησαν στη χώρα μας τα τελευταία 50 περίπου χρόνια δεν είναι εύκολα αναστρέψιμες, αν και η κλιματική αλλαγή της απαιτεί. Χρειάζονται γενικευμένες ανατροπές μεγάλης κλίμακας που απαιτούν χρόνο, δημόσιους πόρους, χώρο και νέες συνειδήσεις. Θα μπορούσα να πω και διακομματική συνένεση στα αυτονόητα. Σε κάθε περίπτωση εμείς επιλέγουμε αυτό το δρόμο. Τον δύσβατο, τον αρκοθετημένο, των προτέρων με προβλήματα ιστορικού χαρακτήρα. Στην αρχή του δρόμου τώρα βρισκόμαστε. Βέβαια, αλλά πολλές ρυθμίσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και άλλα αρμόδια υπουργεία έχουν ήδη θεσμοθετηθεί και πολλές βρίσκονται σε εξέλιξη.
δρόμο που έστω οριακά, έστω με μισό ή με ένα βήμα μπροστά, πάντως δεν κάνουμε πίσω στην προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας και της κοινοχρησίας τους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι σημερινές προτινόμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν κυρίως την πρόκληση της περιβαλλοντικής και ιδιοκτησιακής προστασίας των δικαιωμάτων του δημοσίου στον Αιγιαλό και τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Στην κατεύθυνση μεγένθησης της κοινοχρησίας τους, της αποφυγής νέων αυθαιρεσιών που αποτελούν στην εποχή μας κρίσιμο μέγεθος στην κλιματική αλλαγή, αλλά και συνεκτιμώντας ανάγκες που έχουν προκύψει και διαρκώς εμφανίζονται και αφορούν κοινωνικο-οικονομικές και αναπτυξιακές παραμέτρους. Επιχειρούνται κάποιες σημαντικές τομές στην νομοθεσία που διέπει τον Αιγιαλό, την παραλία, υπέρ της κοινοχρησίας. Ορισμένες παρεμβάσεις προκειμένου να αποκατασταθούν έστω και εν μέρη ή ακόμη και οριακά αστοχίες του παρελθόντος και να χαραχθεί ένας ενιαίος, διαφανής τρόπος της προστασίας του ευαίσθητου περιβάλλοντος του Αιγιαλού και των λοιπόν κοινόχρηστων χώρων, με ταυτόχρονη διασφάλιση των εντελώς αναγκαίων δραστηριοτήτων για τις οποίες η χρήση του Αιγιαλού αποτελεί αναλλαστική προϋπόθεση άσκησή τους. Και όλα αυτά, το επαναλαμβάνω, σε ναρκοθετημένο έδαφος από αυλεψίες, αυθαιρεσίες, δουλείες και πιέσεις κάθου είδους ιστορικού πολλές φορές χαρακτήρα. Θα αναφερθώ λίγο πιο αναλυτικά στις παρεμβάσεις που κάνουμε. Αναφέρθηκα και πριν στην νομοτεχνική που κάναμε για την παραλία. Το πλάτος της παραλίας που ισχύει μέχρι σήμερα φτάνει μέχρι τα 50 μέτρα. Προσδιορίζει λοιπόν το μέγιστο χωρίς να προσδιορίζει το ελάχιστο, το οποίο θα μπορούσε να είναι 1 ή 2 μέτρα. Με την προτινόμενη διάταξη προσδιορίζουμε πως το ελάχιστο πλάτος της παραλίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τα 30 μέτρα, εκτός των περιπτώσεων που τα γεωμορφολογικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το καθιστούν αναγκαίο. Εισάγεται και για πρώτη φορά ο συνδυασμός του προσδιορισμού αυτού με τα τοπικά χωρικά σχέδια. Είναι προφανής η θετική επίδραση ρύθμισης αυτής υπέρ της κοινοχρησίας. Εδώ έχουμε και κάποια ειδικά καθεστώτα όπως σε συγκεκριμένες περιοχές όπως και τα Δωδεκάνησα. Αυτά θα τα δούμε σε επόμενη νομοθετική ρύθμιση. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω, για να μην υπάρχει και κάποια ανησυχία, ότι η παράγραφος 5 του 2971 του άρθρου που υπάρχει του 4281-14 που αφορά τις περιπτώσεις όπου εφίσταται σχέδιο πόλεως ή οριογραμμή της παραλίας, δεν μπορεί να υπερβεί την εγκεκριμένη γραμμή δόμησης. Σε παραδοσιακούς οικισμούς η οριογραμμή της παραλίας δεν μπορεί να υπερβεί τη γραμμή δόμησης όπως αυτή νομίμως έχει διαμορφωθεί. Σε πόλεις και οικισμούς που δημιουργήθηκαν πριν από το έτος 1923 έχουν πληθυσμό κάτω των 2000, η οριογραμμή της παραλίας δεν μπορεί να υπερβεί την διαμορφωμένη γραμμή δόμησης όπως αυτή νομίμως έχει διαμορφωθεί. Απαγορεύεται ρητά για πρώτη φορά η κατασκευή κτισμάτων και γενικά η τοποθέτηση κατασκευασμάτων στον Αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, το πυθμένα και το υπέδαφος του πυθού της θάλασσας, της λιμιοθάλασσας λίμνης και της κήτης πλεύσιμου ποταμού. Εισάγεται δε η αρμοδιότητα των ΟΤΑ, όπου κάθε Δήμος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία, τουλάχιστον σε μία παραλία, στα διοικητικά του όρια. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε παρόμοια πρόβλεψη στον νόμο του Αιγιαλού. Για πρώτη φορά επίσης προβλέπεται υποχρεωτική ύπαρξη ελεύθερης διόδου από το δημόσιο δρόμο προς τον Αιγιαλό, όταν μεταξύ του Αιγιαλού και της δημοσίας οδού παρεμβάνεται ιδιωτικό ακίνητο. Και κυρίως με τις προτινόμενες διατάξεις, μετά την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, ο παλιός Αιγιαλός που καθορίζεται ή επανακαθορίζεται μετά την έλεξη ισχύως της διάταξης, πάβει να ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου και ανήκει στη δημόσια κτήση. Είναι ανεπίδεκτος κτήσης ιδιωτικών δικαιωμάτων και καταγράφεται πλέον σαν πράγμα κοινόχρηστο που ανήκει κατά κυριότητα στο δημόσιο. Εδώ υπάρχει διπολισμός όσον αφορά το κοινάλ. Από τη μια κατηγορούμαστε γιατί αφήνουμε πίσω το ιδιωτικό δικαίωμα του δημοσίου από τον εισηγητή του κοινάλ και αντίστοιχα από εκπρόσωπο του κοινάλ, από τον κύριο Καρά, ότι ζητάει την κοινοχρησία του παλιού Αιγιαλού για συγκεκριμένης περιοχής. Ας μας πούνε τι από τα δύο θέλουν.
Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί πραγματική τιμή τομή στο νομικό καθεστώς του παλιού Αιγιαλού. Έχουμε πλέον ενιαία και ολοκληρωμένη οικοσυστημική διαχείριση των τριών μέχρι σήμερα ασαφών ενιών. Αιγιαλός, παραλία, παλιός Αιγιαλός. Διατηρούμε κάποια έργα με αυστηροποίηση των προϋποθέσεων όσον αφορά τη διατήρηση έργων που έχουν εκτελεστεί και λειτουργούν νόμιμα με βάση αναπτυξιακούς νόμους. Προϋπόθεση για τη διατήρηση του έργου είναι η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για περιβαλλοντολογική αδειοδότηση και θέλουμε τις σύμφωνες γνώμες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Αρμοδίου Καθήλων Υπουργείου και του ΓΕΝ, όπως επίσης τη στατική επάρκεια. Κάτι που δεν είναι ζητούσε ο προηγούμενος νόμος. Η διάταξη αυστηροποιείται και ορίστε ρητά ότι η διατήρηση και περαιτέρω παραχώρηση γίνεται μόνο έναντι ανταλλάγματος. Έχουμε τα αναγκαία έργα προστασίας. Δεν θα αναφερθώ περισσότερο. Έχουμε γίνει μεγάλη συζήτηση στις επιτροπές. Νομίζω ότι κανένας μας δεν διαφωνεί εδώ μέσα όσον αφορά τα αντιδιαβρωτικά έργα και τα επίγοντα έργα στα οποία πρέπει να παρέμβουμε και που κι αυτό δεν υπήρχε καθόλου στον προηγούμενο νόμο και όλοι μας πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε γιατί, όπως ακριβώς αναφέρθηκα, έχουμε πάρα πολύ έντονα προβλήματα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Τροποποιούμε το πλαίσιο υπέρ της κοινοχρησίας της παραχωρήσης απλής χρήσης αιγιαλού και η πιο συνηθισμένη χρήση του αιγιαλού και της παραλίας είναι αυτή η απλή χρήση για την τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών, θαλασσίων μέσων ψυχής, αυτοκινούμενων ή ρημουλκούμενων καντινών. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι το πλαίσιο παραχώρησης απλής χρήσης έχει αρκετά προβλήματα λόγω πολλών ασαφιών. Σε δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, θα έχω ολοκληρώσει. Δημιουργούν τις λειτουργίες με αποτέλεσμα να ενθαρρύνεται η ευθερεσία και η παρανομία. Στόχος μας είναι να επεκταθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η παραχώρηση απλής χρήσης του αιγιαλού με ηλεκτρονικές δημοπρασίες, ώστε αφενός μεν η διαδικασία να είναι απολύτως αδιάβλητη, καθώς επίσης και να επεκταθούν οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες και στις παραχωρήσεις από τους Δήμους για τους ίδιους λόγους. Ένα άλλο καινοτόμο είναι το αντάλλαγμα που καθορίζεται με αντικειμενικό πλέον τρόπο και επομένως αμερόληπτο τρόπο. Προσαρμογές και περιορισμοί σε παραχωρήσεις για κατασκευή του έργου. Εδώ πέρα, εκτός από τα αντιδιαβρωτικά έργα, προβλέπεται η δυνατότητα της παραχώρησης χρήσης του αιγιαλού σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την εκτέλεση έργων που λόγω της φύσης τους δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τη χρήση του αιγιαλού. Αυτά μπορεί να είναι για σκοπούς κοινοφελής, προστασίας του περιβάλλοντος, αυταθλητικούς, ερευνητικούς, ανάπλασης, βιομηχανικούς, εξορρυκτικούς, συγκοινωνιακούς, λιμενικούς, ναυπηγοεπισκευαστικούς, αλλιευτικούς, ενεργειακούς. Και εδώ είναι κάτι διαφορετικό που υπήρχε στον προηγούμενο νόμο και δεν υπάρχει τώρα, ότι δεν περιλαμβάνονται έργα στον Αιγιαλό για τουριστικούς και εμπορικούς σκοπούς. Προβλέπεται η δυνατότητα παραχώρησης χρήσης για έργα τα οποία έχουν κατασκευαστεί χωρίς απαραίτητες άδειες στον Αιγιαλό, με την προϋπόθεση ότι θα μπορούν να πάρουν την παραχώρηση της χρήσης του Αιγιαλού. Δεν μιλάμε για κτίσματα, μιλάμε για έργα και αυτά θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί πριν την 28/7 του 2011 και ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες, οι οποίες απαριθμούνται στο νομοσχέδιο. Ρωτηθήκαμε γιατί δεν ήρθαν οι Δήμοι εδώ πέρα. Ξέρετε, όλα αυτά που φέρνουμε στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι μετά από απέτηση των Δήμων όλης της χώρας. Οι Δήμοι όλης της χώρας έχουν τέτοιου είδους ζητήματα και όλοι αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι μας έχουν φέρει όλα αυτά τα θέματα. Εξαιρούνται ρητά από την αδειοδότηση χρήσης του αιγιαλού κατοικίες κάθε είδους, καταστήματα κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών και υγειονομικού ενδιαφέροντος, κάμπινγκ, τουριστικά καταλήματα, γενικά και ξενοδοχειακές μονάδες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν είναι παράνομες ή έχουν κάποιες εγκαταστάσεις πάνω στον Αιγιαλό, αυτές θα καταδαφιστούν. Οι μόνες ξενοδοχειακές μονάδες που μπορούν να έχουν την παραχώρηση χρήσης στον Αιγιαλό είναι αυτές που κατασκευάστηκαν από το Δημόσιο ή τον ΕΟΤ
ή για λογαριασμό τους, όπως είναι τα ιστορικά ξενία του ΕΟΤ. Θα μπορούσαμε να μην φέρουμε υπό τις διαμορφωμένες αυτές συνθήκες τη ρυθμίση του 2971 του 2001 για τον Αιγιαλό και την παραλία και να τον αφήσουμε στην ησυχία του μαζί με όσα έλυσε αλλά και όσα άφησε στο έλεος του τυχαίου του ιστορικά ανερμάτιστο των κάθε λογής αυθαιρετούντων και καταπατητών αλλά και της διαρκής ομοιρίας πολλών άλλων. Κλείνοντας τα μάτια στα εκατοντάδες έως χιλιάδες αιτήματα, ρωτήστε όλοι τους δημάρχους αδιακρίτως χρώματος και τους συλλόγους αδιακρίτως σκοπού, δικαίων ή και παραλόγων πολλές φορές, και μη δίνοντας πιστικές τουλάχιστον απαντήσεις που σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να δώσουμε είτε αρέσουν είτε όχι. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε ακούγοντας την ρεαλιστική συμβουλή κάποιων συναδέλφων, που κάτι ξέρουν παραπάνω από εμάς και να ασχοληθούμε και μόνο με τις χαράξεις. Δεν θα αναφερθώ πάλι στις χαράξεις, αναφέρθηκα πριν στην απάντηση στον κύριο Μανιάτη. Πράξεις και παραλήψεις δεκαετιών που υποκύπτουν καμιά φορά σε στρατηγικές επιλογές και που οδήγησαν σε όλες αυτές τις αυθαιρεσίες, που έμεσα και ανόητα ομολογούν πως έγιναν και εκ των υστέρων υποκριτικά μας καταγγέλουν μαζί με συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πώς πάμε να τις νομιμοποιήσουμε, λες και όλα αυτά γίνανε ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα ξέρουν αυτά οι πολίτες. Ξέρουν ότι τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Όχι πάντα αρεστή προς όλους. Όχι ίσως πάντα χωρίς σφάλματα. Όχι πάντα έγκαιρα, αλλά με δίκο αότα για διορθώσεις. Γι' αυτό προστρέχουν και ελπίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξέρουν τι έχει συμβεί στο παρελθόν από άριστους τεχνοκράτες και δίθεν επαείοντες. Κυρίως όμως γιατί ξέρουν πως η όποια λύση θα είναι δίκαια και θα είναι χωρίς δωράκια και ανταλλάγματα. Σας ευχαριστώ.